πρωταθλήτρια χειμώνα είναι από χθες βράδυ η ΑΕΚ. Μάλιστα, η ισοπαλία στο Γασιτή αύξησε την διαφορά της από την δεύτερη θέση στους 4 βαθμούς, που είναι η μεγαλύτερη που δημιουργήθηκε στην φετινή περίοδο. Οι 10 νίκες, η μία ισοπαλία και μόλις μία ήττα συναθρίζονται σε 31 βαθμούς, που είναι η περισσότερη που μάζεψε ποτέ η ΑΕΚ σε ένα γύρο. Μάλιστα, η συγκομιδία αυτή έχει πάρα πολλές πιθανότητες να αυξηθεί και να φτάσει στους 34, αφού τελευταίο παιχνίδι του πρώτου γύρου είναι με την Ουραγό Αναγέννηση το Σάββατο στο Τάσος Μάρκου. Σε Ολαρένα βγήκε ο Βάτερμαν, η μπάλα καταλήγει στα δίκτυα, Άλβες! Η προετοιμασία για αυτό το παιχνίδι άρχισε με πρωινή προπόνηση. Τα προβλήματα είναι γνωστά. Αυτά του μόνιμου Απόντα Τομάς και του Τρισκόφσκι που θέλει ακόμη ένα δεκαήμερο για να επανέλθει. Ενώ εκτός θα είναι παρά την βελτίωση που παρουσιάζει η υγεία του και ο τερματοφύλακας Μίνιο. Με τον Γιωργαλίδη να καταγράφει την πρώτη του εμφάνιση στην αρχική ενδεκάδα σε αγώνα πρωταθλήματος. Αφού ολοκληρωθεί ο πρώτος γύρος με το παιχνίδι με την Αναγέννηση, η ΑΕΚ θα συνεχίσει ένα σχετικά βατό πρόγραμμα μέχρι το τέλος του χρόνου, με αντιπάλους την Δόξα εκτός, τον Εθνικό εντός και την Καρμιώτισσα εκτός. Ενώ αρχές του χρόνου θα υποδεχτεί στο πρώτο ντέρπι τον Απόλλωνα. Όσο αφορά το κομμάτι της ενίσχυσης που είναι απαραίτητη, ο Τσάβι Ρόκα θα πάρει τις αποφάσεις. Πιθανό το σενάριο να μην δηλωθεί ο Τομάς και να αποκτηθεί παίκτη στην θέση του, ενώ για να γίνει μεταγραφή επιθετικού, πρώτος υποψήφιος για να αποδεσμευτεί είναι ο Τρουγιόλς.